Αλέξανδρος Δρύβας, διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής. Κύριε Δρύβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα σε εσάς και στους ακολούθους σας, σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή σας, να είστε καλά. Κύριε Δρύβα, εκτός της εξωτερικές προκλήσεις που θέλω να αναλύσουμε στη νέα εποχή Ερντογάν, έρχονται και πάρα πολλά σκάνδαλα, όπως αυτό το τελευταίο, με την παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στις επιλογές που είχε η κυβέρνηση σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έκανε ο πρώην διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Πρωθυπουργού, ο κύριος Σαϊφαντής. Και θα θέλαμε να κάνετε το σχόλιο σας, γιατί πριν κατακάτσει η σκόνη από τη συζήτηση στο ότι δηλαδή υπήρχε παρέμβαση του τουρκικού προξενείου στα θέματα της κυβέρνησης για την περιοχή, ήρθε και μια καταγγελία από τον κύριο Φλωρίδη, τον πρώην υπουργό, που λέει ότι μεταφέρθηκαν χιλιάδες μουσουλμάνοι μετανάστες από τη Γερμανία για να ψηφίσουν στη Ροδόπη με έτοιμα ψηφοδέλτια. Κοιτάξτε, η Θράκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ποια διαφορά, ότι δυστυχώς τα επεισόδια, οι κρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας λάμβαναν κυρίως το Αιγαίο, μέχρι να έρθει ο κόδωνας του κινδύνου να χτυπήσει δυνατά και είναι στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2020, με όλα τα γνωστά που γίνανε, έτσι, με την απόπειρα υβριδικής εισβολής της Τουρκίας στην Ελλάδα με σκοπό να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Αυτό που είναι, υπάρχει ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο, έτσι, ένα νόμισμα με δύο όψεις. Το ευχάριστο είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι με όλα αυτά που είδαμε και λόγω εκλογικού πυρετού καρπωνόμαστε, υπάρχει μια θετική εξωτερικότητα, έτσι που θα λέγαμε, στην οικονομία. Υπάρχει αυτή η εξωτερικότητα, μας κάνει κοινωνούς όλους, όχι μόνο όσους ξέραμε, αλλά και εκείνους που κυρίως το υποβάθμιζαν το ζήτημα ή έλεγαν ότι είναι κίνδυνος, απλά είναι μια κινδυνολογία και εντάξει και όλα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κάνει κοινωνούς λοιπόν όλους το τι συμβαίνει στη Θράκη και τι επιδιώκει η Τουρκία εκεί. Και είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκει πράγματα τα οποία την ενθαρρύνουν σε ένα βαθμό από αυτό που έγινε στο Κόσοβο. Το χρησιμοποιεί νομικά αυτό το εργαλείο σίγουρα η τουρκική πλευρά, ώστε να ταυτίσει έδαφος με εθνότητα, με εθνικότητα, με ηθαγένεια, με γλώσσα, και βέβαια το συντηρεί αυτό και το προωθεί όσο προωθείται βέβαια και η νοθωμανική πολιτική του Ερντογάν. Οπότε τώρα νομίζω όσα ακούμε, το είδαμε και στις τελευταίες εκλογές, όπου έκανε πραγματικά μεγάλη εντύπωση πως ολόκληρη η Ελλάδα στατιστικά είχε μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Είδαμε αυτό που έγινε στη Ροδόπη και από εκεί και μετά άνοιξε ο ασκός του όλου, και όταν άνθρωποι σαν τον κύριο Αϊφαντή, σαν τον κύριο Φλωρίδη λένε αυτά που λένε για την υπεύθυνη άνθρωποι, αυτόν ξεκάθαρο έχουν υπηρετήσει την πατρίδα, τότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο πέρα από τα να σχολιάσουμε. Δηλαδή τα γεγονότα είναι γεγονότα, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η επόμενη κυβέρνηση, θα δούμε βέβαια θα γίνει και σε αυτές τις εκλογές, αλλά η επόμενη κυβέρνηση έχει πάρα πολλή δουλειά να κάνει στο κομμάτι αυτό, κύριε Δαμαβολίτη. Στο σημείο αυτό ήθελα να πω το εξής, ότι σε όλα αυτά ήρθε να κολλήσει και η δήλωση του κυρίου Φίλη, του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε για τουρκική μειονότητα, και το πιο αρνητικό νομίζω είναι ότι δεν βγήκε μια ουσιαστική διάψευση, εκτός και αν έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, που αυτό έρχεται να δικαιολογήσει. Εσείς θα μας το πείτε αυτό, αλλά υπάρχει μια τάση που λέει ότι αυτό έρχεται να δικαιολογήσει ότι ένα κόμμα που δεν ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, με το περιστατικό του Παπαδημούλη να θέλει να μπλοκάρει, ας πούμε, ευρωπαϊκά χρήματα για να μην συνεχιστεί ο φράχτης στο Νεύρο, και αυτή η δήλωση και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ με την τουρκική μειονότητα, νομίζω ότι δικαιολογεί λίγο το αποτέλεσμα το εκλογικό της 21ης Μαΐου των εκλογών των τελευταίων, γιατί το θυμικό τελικά της κοινωνίας μείνανε αρκετά πράγματα που είχαν να κάνουν με την άμυνα της χώρας. Συμφωνείτε σε αυτό? Σαφώς συμφωνώ, και εδώ πέρα πρέπει να αναζητήσουμε δύο αίτια, γιατί πάντοτε στο τέλος πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση η οποία να είναι
αρκετά βαθιά, αλλά όχι τόσο βαθιά ώστε να μην μπορεί να γίνει ευσύνοπτη μετά, ώστε να μπορεί και να καταλάβει ο κόσμος άμεσα τις αιτίες των πραγμάτων αυτών. Εγώ νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο προβλήματα σημαντικά. Το ένα πρόβλημα αφορά την ιδεοληψία που λέμε, έτσι είναι μία αιτία αυτό, και το άλλο είναι η άγνοια. Δυστυχώς αυτοί οι δύο παράγοντες παντρεύονται και συχνά ο ένας είναι σε διαλεκτική σχέση με τον άλλον. Δηλαδή, προφανώς, αν έχεις άγνοια, είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι επιρρεπής στην ιδεοληψία και τούμπαλιν. Αν είσαι ιδεοληπτικός, στοχεύεις στην απόλυτη άγνοια, βαδίζεις στην απόλυτη άγνοια. Εγώ νομίζω ότι τα περισσότερα στελέχη, και αυτό δεν είναι θέμα να κατηγορήσω κάποιον, εγώ δεν θεωρώ ντροπή στη ζωή μου το να πω κάτι ότι δεν ξέρω. Δηλαδή, για μένα η άγνοια δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι για μένα είναι να είσαι σε άγνοια και να παριστάνεις, για παράδειγμα, ότι γνωρίζεις, αλλά εν πρώτη την άγνοια δεν θα μπορέσω να την καταδικάσω. Για παράδειγμα, ο επί των εξωτερικών θεμάτων, ο κύριος Κατρούγκαλος, που είναι ένας γνωστός εργατολόγος, ο άνθρωπος έχει μια άλλη δίκευση, είναι για μένα σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί να ξέρει διεθνείς σχέσεις. Δεν μπορεί να ξέρει θέματα ασφάλειας, δεν μπορεί να ξέρει πράγματα τα οποία σίγουρα τα ξέρει ένας άνθρωπος που έχει είτε διπλωματική είτε στρατηγική παιδεία. Άρα, να το πάμε λίγο στην αριστοτέλεια λογική, να μιλάμε με επαείοντες και για επαείοντες, για ειδικούς. Δεν είναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στο άλλο επίπεδο που μιλάμε για την ιδεοληψία, που για μένα αυτή είναι ακόμα πιο επικίνδυνη, αφορά αυτό που είπατε και για τον κύριο Παπαδημούλη, αλλά και για όσα καταγγέλλονται τώρα και από τον κύριο Φλωρίδη και από τον κύριο Αϊφαντή. Νομίζω ότι πραγματικά τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Και ο λόγος που τα πιστεύουν είναι γιατί στον πυρήνα των ιδεών τους υπάρχει ένας διεθνισμός, ο οποίος ταυτόχρονα θέλει να ενθαρρύνει τους εθνικισμούς. Έτσι, αυτό είναι αντιφατικό. Να ενθαρρύνει τους εθνικισμούς άλλων χωρών, όχι όμως τον ελληνικό. Το να καταδικάζουμε όλους τους εθνικισμούς, τους μιλιταριστικούς κτλ., για μένα είναι ευλογία. Το να ενθαρρύνεις τους ξένους εθνικισμούς και ταυτόχρονα να υπονομεύεις τα ελληνικά αντανακλαστικά ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές, γιατί είναι σημαντικές απειλές, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Επίσης, για να κλείσω, είναι άλλο πράγμα να έχεις ακόμα και αυτή την ιδεοληψία που είναι για μένα εγκληματική όπως και αν έχει. Αλλά μετά το 17, μετά το 16, το 2016, να έχεις αυτή την ιδεοληψία απέναντι στην Τουρκία, σαφώς και το κράτος από εκεί και μετά πρέπει να πράξει τα δέοντα. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, με λίγα λόγια. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, αλλά ξαναλέω, δεν μπορούν να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στο νομικό μας πολιτισμό. Υπάρχει αυτό που λέμε ψευδής καταμήνυση. Το να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι να λένε αυτά και να μην μπορεί κάποιος να τους μηνύσει, να τους καταγγείλει, να τους πάει στη δικαιοσύνη ότι ψεύδονται, ότι λιδωρούν, ότι λασπολογούν. Όταν λοιπόν αυτές οι καταγγελίες μένουν αναπάντητες, τότε πρέπει να αναλάβει το κράτος. Δεν μπορούμε να παίζουμε την ενταφική ακεραιότητα έτσι για τους ανθρώπους που δεν είναι ιδεοληπτικοί. Και δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που ψήφισαν αυτό το κόμμα είναι ιδεοληπτικοί. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κάτσω να καταδικάσω, να παραστήσω έτσι το από καθέδρα σοφό κτλ. Αυτό που λέω είναι ότι ο πυρήνας αυτού του κόμματος, και φαίνεται αυτό γιατί αναφερθήκατε και στον κύριο Φίλο, ο κύριος Φίλος έχει ξαναενοχλήσει εντός αγωγικών πολλές φορές με τις απόψεις του. Καταρχάς είναι αρνητής της γενοκτονίας. Είναι αρνητής της γενοκτονίας. Νομίζω ότι ο πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός δηλαδή που προέκυψε από τα Δεκεμβριανά του Γρηγορόπουλου και μετά, από το 2008 και μετά, θεωρεί ως μανδύα περηφάνειας το ότι δεν ασπάζεται τις ελληνικές θέσεις. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι θέλει να μετριάσει όπως κάνουν άλλα κόμματα και είναι θεμητό στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι ότι προσπαθεί να δείξει ότι το τρόπεό του είναι ένας και καλυμμένος μισελληνισμός. Δηλαδή ότι και δεν έχει να κάνει μόνο με τα σύμβολα ή μόνο με τις θέσεις π.χ. αρνητής γενοκτονίας. Έχει να κάνει με τον πυρήνα όλων αυτών που είναι η αριστεία. Δηλαδή πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση, το πώς πρέπει να μαθαίνει ένα παιδί, τι έχει
το άτομο να σχετιστεί με το έθνος. Είναι γενικά όλη την παρουσία τέτοια, όπου το τρομακτικό για μένα, για να κλείσω, είναι ότι το αναφέρατε εσείς ο ίδιος νομίζω, ότι δεν υπάρχει κριτική από άλλα ανώτατα στελέχη, αλλά η κριτική έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Αυτό είναι το αισιόδοξο κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη αυτού του κόμματος, γι' αυτό ξαναείπα ότι δεν είναι για μένα όλοι έτσι, που αυτό είναι μετάλλιο για εκείνους. Βγήκανε, καταδικάσανε στη Ροδόπη τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν από το ίδιο κόμμα, έτσι. Αλλά στα άλλα στελέχη νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια ομερτά, ότι τα σπαζόμαστε όλοι με άλλα λόγια αυτά τα πράγματα, με άλλα λόγια ότι αυτό το πράγμα είναι πυρήνας ιδεολογικός. Και γι' αυτό και τους είναι δύσκολο να μετανοήσουν, να το πω. Για να είμαστε δίκαιοι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε στα πράγματα, ας πούμε, από το 2015. Αυτό που θέλω να μας πείτε τώρα, επειδή έχετε μπροστά σας μια νοητή χρονογραμμή με όλα τα συμβάντα σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή, οι προηγούμενες κυβερνήσεις τι ευθύνη έχουν για να διαμορφωθεί αυτή η επιρροή του προξενείου, και δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις, σίγουρα μπαίνουν και θεσμοί εκεί, ας πούμε, όπως της Εκκλησίας που θα έπρεπε να αγκαλίσει με διαφορετικό τρόπο τους κομμάκους, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, αλλά μουσουλμάνοι. Κοιτάξτε, υπάρχουν συνθήκες στο διεθνές δίκαιο, έτσι, η πιο σημαντική είναι αυτή της Βιέννης, για παράδειγμα, η οποία αναφέρεται ρητά στις υποχρεώσεις, στα δικαιώματα και στις ευθύνες, έτσι, όλα αυτά των διπλωματικών αρχών σε τρίτα κράτη. Εδώ και πάρα πολύ καιρό το τουρκικό προξενείο συμπεριφέρεται ως κράτος εν κράτη και το ξέρουμε όλοι. Το κακό είναι ότι ενώ έχει περάσει τα όρια του αστικού μύθου, δηλαδή γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται, όλοι τι γίνεται, πραγματικά όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο Έλληνα, υπάρχει ουσιαστικά μια διαφορία. Αυτό που λένε οι Γάλλοι στην οικονομία, στο ελεύθερο εμπόριο, laissez-faire, δηλαδή αφήστε τους να κάνουν. Και πάντοτε, ξέρετε, μετά η δικαιολογία, σιωπηρή η φωναχτή, είναι να μην κάνουμε τα πράγματα χειρότερα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που διέπει τον νεοελληνισμό και γενικά τη γενιά του Πολυτεχνείου, όπως την ονομάζω, και αυτό δεν έχει να κάνει με κόμματα, δεν έχει να κάνει με ιδεολογίες, έχει να κάνει με μια νοοτροπία, έτσι, που είναι το επικοδόμημα όλων των άλλων. Έναν οχαδερφισμό, έτσι, αυτό που λέει πολύ ωραίο ο Γέρος ο Καραμπελιάς, δηλαδή μια ηλαρή ανευθυνότητα εφηβικής υφής, η οποία λέει ότι έλα μωρέ, ας το λύσει άλλος. Και γι' αυτό ξαναλέω για να κλείσω, ότι χαίρομαι που έστω τώρα, και επειδή είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές για όλους αυτούς, μέσω εκλογών παίρνει η Θράκη την δημοσιότητα που της αξίζει, ώστε να καταλάβουμε ότι και το Αιγαίο και η Θράκη είναι ένα πράγμα, τουλάχιστον για τη στρατηγική της Τουρκίας, δηλαδή όπως μπορείτε να καταλάβετε τις διεκδικήσεις του Αιγαίου από την πλευρά της Τουρκίας, άμα πάρετε τη Θράκη και κατεβάσετε μια κάθετη γραμμή προς τα κάτω, θα καταλάβετε ότι είναι το μισό Αιγαίο. Επομένως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε οπωσδήποτε είναι ότι έχουμε ένα κράτος, και από εκεί και μετά δεν μπορεί πολιτική και στρατηγική να κάνουν ιδεολειψίες, για να το συνδέσω με τα προηγούμενα που είπα, ή άγνοια. Θέλουμε γνώση και ανοιχτό μυαλό, γιατί τελικά προοδευτικός είναι εκείνος. Είναι εκείνος που βλέπει τα δεδομένα, έχει γνώση, παίρνει αυτό που βλέπει. Να θυμίσω ότι και η σημερινή κυβέρνηση άλλους προϋπολογισμούς είχε για την άμυνα και άλλους έκανε. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε να κυβερνά, ο στόχος της δεν ήταν να πάρει Ραφάλ. Ραφάλ πήρε γιατί κάτι είδε. Άρα, η πολιτική είναι τέχνη της ευελιξίας, και για να παραμείνει τέχνη της ευελιξίας πρέπει να έχεις update, να έχεις ανανέωση, να έχεις συνέχεια νέα δεδομένα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και μιλάμε δυστυχώς για ανθρώπους που καταγγέλουν άλλοι άνθρωποι σημαντικοί, όπως είναι ο κύριος Αϊφάντης, όπως είναι ο κύριος Φλωρίδης, νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει ότι ο κόσμος στην Ελλάδα, η κοινωνία στην Ελλάδα έχει αλλάξει. Και γι' αυτό και λυπάμαι που το έχω δει αυτό, βρίζουν πολύ τον κόσμο, δηλαδή ότι σαν να μιλάμε για ένα κοπάδι το οποίο δεν ξέρει τι κάνει. Νομίζω ότι το ότι οι ποιοτικές μετρήσεις δείχνουν ότι τα εθνικά θέματα έχουν περάσει στην τρίτη θέση, είναι ιστορική θέση αυτή, έτσι,
τρίτη θέση, θα έπρεπε να το προβληματίσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει αρκετή συναλλευτή σα, έχουν πατήσει πάνω και σε αρθογραφία αλλά και σε διαλέξεις, πάνω σε μία λέξη, πάνω σε μία έννοια, στο μετασχηματισμό, ότι δηλαδή ανεξάρτητα από ιδεολογίες αριστερά και δεξιά σε όλη την Ευρώπη, τα θέματα άμυνας και το μεταναστευτικό έχουν αλλάξει έννοια, έχουν αλλάξει μέγεθος, έχουν αλλάξει διαστάσεις και ακόμα και αριστερά, ας πούμε, κόμματα έχουν μετασχηματιστεί γιατί έχει αλλάξει και το μέγεθος του προβλήματος. Αυτό από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα, γιατί και όχι, ακριβώς. Δεν κοιτάνε τα παραδείγματα της Σουηδίας και της Δανίας, με λίγα λόγια. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εδώ είπαμε ξανά, είναι οι δύο παράγοντες. Είναι η ιδιοληψία και η άγνοια. Δηλαδή, η άγνοια όπως την ορίσαμε, δηλαδή οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν ασχοληθεί με τα θέματα και αυτό το υποκαθιστούν με την ιδεοληψία. Είπαμε, έχουν διαλεκτική σχέση αυτές οι δύο έννοιες. Δηλαδή, επιμένουν σε ένα σκεπτικό το οποίο είναι αδιέξοδο παγκοσμίως και δεν έχουν πάρει είδηση, αυτό που μόλις αναφέρατε, τους μετασχηματισμούς και ότι είναι τα κοινωνικά φαινόμενα, τουλάχιστον αυτό θα περίμενα από πρώην είναι μαρξιστές, τουλάχιστον να μπορούν να αναγνώσουν τα κοινωνικά φαινόμενα, έτσι έχουν μια δική τους στάση και δεν μπορείς να τη βρίζεις. Δεν είναι στατικά σίγουρα. Ακριβώς, δεν είναι ομοτέλεια. Σε αυτό που είπατε ότι ο προϋπολογισμός, ας πούμε, για την άμυνα ήταν διαφορετικός και το νεοφιλελεύθερο μπλοκ, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε σίγουρα τέτοιες βλέψεις ή τέτοιους σχεδιασμούς, γιατί η ιδεολογία η νεοφιλελεύθερη είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο διαμορφώνεται τώρα ως κυβερνητική πρόταση. Πάντως, για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να περάσουμε έτσι στα υπόλοιπα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, κατηγόρησε για ότι απομακρύνθηκε ο κύριος Αϊφαντής, έτσι για την ιστορία να ενημερωθούν οι ακροατές μας, κατηγόρησε τον κύριο Αϊφαντή ότι απομακρύνθηκε από το περιβάλλον το πρωθυπουργικό γιατί υπήρξαν οικονομικές ατασταλίες όταν ήταν πρέσβη στην Τεχεράνη. Ο κύριος Αϊφαντής απάντησε με ένα νέο άρθρο στο SL Press του Σταύρου του Λιγερού και είπε ότι όντως υπήρξαν ατασταλίες, μπήκε μέσα κατ' εντολή δική του εισαγγελέας και όλα τακτοποιήθηκαν. Την ίδια στιγμή όμως καταγγέλει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως γράφει χαρακτηριστικά, μεταλλάχθηκε μετά την συμφωνία των Πρεσπών και έτσι δεν μπόρεσε να συνοηθεί. Κλείνουμε με αυτό. Να πάμε τώρα στη νέα εποχή Ερντογάν. Η νέα εποχή Ερντογάν ξεκινάει μια νέα πρόκληση που είναι η επίσκεψη στα κατεχόμενα και από ό,τι φαίνεται τα σχήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί θεωρητικώς με τις νερομπογιές της διπλωματίας των σεισμών αρχίζουν σιγά σιγά και εξεβάφουν. Τι σημαίνει η νέα επίσκεψη στα κατεχόμενα του Ερντογάν, τι σηματοδοτεί? Το πρώτο πράγμα που θα πω ότι σηματοδοτεί είναι πάλι αυτό που μιλάγαμε πριν. Ξέρετε, πολλές φορές οι απλές απαντήσεις μας δίνουν και τον πυρήνα των προβλημάτων. Τελειώνει μια μικρή περίοδος ιδεοληψιών και άγνοιας. Θυμάστε αυτή η διπλωματία των ψυσμών, η οποία δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία πουθενά. Είναι ένα σύνθημα έτσι, των μέσων ενημέρωσης. Είναι έτσι, μια κατάσταση που μονίμως πρέπει να έχουμε για κάποιο λόγο μια αισιοδοξία ότι υπάρχει ένα φως στο τούνελ με την Τουρκία, ότι όλα θα λυθούν ως διαμαγείας και ότι η θάλασσα του Αιγαίου Πελάγου θα γίνει θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας και όλες αυτές οι έτσι πλέργες λέξεις που έχουν πλημμυρίσει το δημόσιο διάλογο και θα ήταν πάρα πολύ καλές αν υπήρχαν, διότι για κακό όλων εκείνων που το προάγουν αυτό, επειδή δεν έχουν σκληρά επιχειρήματα, λένε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι μιλιταριστές. Πιστέψτε με, είμαι και οι περισσότεροι άνθρωποι στην ελληνική κοινωνία, έτσι, εχέφρονες άνθρωποι, οι τελευταίοι που θα θέλαμε να βιώσουμε τη φρίκη του πολέμου που ζει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Ουκρανία. Αλλά δεν μπορούμε από την άλλη να κάνουμε κάτι άλλο από το να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική αλλάζει στα πρόσωπα μόνο σε επίπεδο έντασης και τακτικών. Στρατηγικά δεν πρόκειται η Τουρκία να αλλάξει, γιατί πολύ απλά η Ελλάδα για την Τουρκία είναι ένα οικόπεδο το οποίο είναι το οικόπεδο κλειδί για την εξωτερική της πολιτική, για τη γεωστρατηγική της πλεύση.
Δεν πρόκειται η Τουρκία ποτέ να διεκδικεί. Δεν πρόκειται ποτέ η Τουρκία να σταματήσει να διεκδικεί, συγγνώμη, το Αιγαίο. Δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να διεκδικεί την Κύπρο. Και το είδατε ξεκάθαρα. Ο Ερντογάν πλέον διέλυσε μόνος του ξανά τους μύθους, ευτυχώς τουλάχιστον, που είναι ειλικρινής και μας διαλύει τους μύθους που εμείς εδώ για δικό μας λόγο, που δεν τον αναγνωρίζω ακόμα, προσπαθούμε να επενδύσουμε πάνω σε αυτούς τους μύθους. Και είπε δύο κράτη και μετά διαπραγμάτευση. Προσέξτε, αυτό το πράγμα από μόνο του σημαίνει ότι θα γίνει de facto κάτι και από εκεί και μετά η διαπραγμάτευση δεν υπάρχει. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ο άλλος μιλάει για μονομερή ενέργεια και μετά διαπραγμάτευση, είναι σαν να λέει ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Οπότε νομίζω τώρα έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά και εμείς και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι η Τουρκία από εδώ και πέρα θα είναι ασυγκράτητη. Δηλαδή η τελευταία θητεία του Ερντογάν, όπως έπεσαν έξω κάποιοι που νόμιζαν ότι ο Ερντογάν θα χάσει εύκολα, τώρα το νέο μύθευμα που θα σπάσει και μάλιστα γρήγορα είναι ότι ο Ερντογάν θέλει την ιστεροφημία του και την ιστεροφημία αυτή τη βαφτίζουν δυτικά. Δηλαδή ότι θα είναι ένας ήρεμος άνθρωπος. Ο Ερντογάν δεν ήταν ποτέ ήρεμος. Ο Ερντογάν μεγάλωσε ως ηγέτης, ένας άνθρωπος από το λαό. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να τον αναγνώσουν άνθρωποι που είναι τεχνοκράτες ή γραφειοκράτες, έτσι, χωρίς να τους μειώνω. Αλλά άλλες απόψεις έχεις για τη ζωή όταν έχεις προκύψει μέσα από τον κόσμο και άλλες απόψεις έχεις όταν έχεις προκύψει από ένα ασφυκτικό, μικρό, γυάλινο περιβάλλον. Ο Ερντογάν θέλει να αφήσει ιστορία με βάση το δικό του πρόσημο και το είπε στους πανηγυρικούς του λόγους. Είπε για τον τουρκικό αιώνα και είπε ότι η Τουρκία είμαι εγώ. Το είπε ξεκάθαρα αυτό. Οπότε δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε εκ νέου τουρκολιβικά, γαλάζιες πατρίδες, απειλές. Ξεκάθαρα, δεν πρόκειται να τα αποσύρει αυτά η Ελλάδα και η Τουρκία και γι' αυτό και είμαι σκεπτικός προς το τι είδους διάλογος θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι είναι θέμα μηνών το να έχουμε πάλι ένταση. Δεν γίνεται η Τουρκία να το αφήσει γιατί η ειρήνη η τουρκική την είπε, την περιγράφει συνέχεια ο Ερντογάν ποια είναι. Η ειρήνη η τουρκική είναι η δολιφοριοποίηση της Ελλάδας. Οπότε όποιος διάλογος, ο οποίος πληθωρίζεται στην Ελλάδα, λένε όλοι για διάλογο, πρέπει να μας πούνε πάνω σε τι θα μιλήσουμε. Εγώ δεν έχω ακούσει ακόμα πάνω σε τι θα μιλήσουμε. Ακούω συνεχώς από πολλούς ότι θα τελειώσουν οι εκλογές και θα μιλήσουμε. Αν να μιλήσουμε για να μιλήσουμε, το καταλαβαίνω. Γίνεται συχνά αυτό, έχει γίνει άλλες 65 φορές με διερευνητικές και άλλες τόσες, έτσι, σε άλλα επίπεδα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να ακούσω είναι πάνω σε τι θα μιλήσουμε. Γιατί η Τουρκία δεν έχει αποσύρει πάντως, τίποτα. Ως αυτό που λέτε ότι από τις 65 θα πάμε στις 66 και το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, με όσους έχω έρθει σε επαφή που κάνουν διπλωματικό ρεπορτάζ για τους θέτω την ερώτηση κάθε φορά που έχουμε ας πούμε διερευνητικές πάνω σε αυτό το θέμα, πάνω στο διάλογο, τους λέω τι περιμένετε, μου λένε την επόμενη φορά. Ότι δεν θα υπάρξει δηλαδή ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα από τη στιγμή που η Τουρκία βάζει τόσα πράγματα στην ατζέντα, ενώ η διαφορά η δική μας είναι μόνο μία. Πάντως επειδή αναφερθήκατε πριν στον κύριο Γραμπελιά, συζητώντας όλα αυτά μου ήρθε στο μυαλό τώρα μια ομάδα ανθρώπων που ήταν και ο Γιώργος Καραμπελιάς που εδώ και 30 χρόνια με συνέπεια στη βιβλιογραφία, στην αρθρογραφία και με ένα δυνατό συγγραφικό έργο λένε ότι η νούμερο ένα απειλή στην ατζέντα, το νούμερο ένα θέμα είναι η Τουρκία. Το να το λες αυτό τώρα είναι της μόδας. Όταν όμως το λέει ο Κονδύλης, ο Νεοκλής, ο Σαρής, ο Κοντογιώργης και τόσοι άλλοι που είχαν μιλήσει πάνω σε αυτά τα θέματα από τότε, έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε ότι υπόθηκε στο σωστό χρόνο, ότι εκείνη την εποχή ας πούμε τους κοροϊδεύανε τουρκοφάγους γιατί όλοι κοιτούσαν τους δείκτες ας πούμε της οικονομικής ανάπτυξης ή το χρηματιστήριο ή όλα αυτά. Να όμως που όλα αυτά ήρθαν μπροστά μας. Δεν ήταν οι άνθρωποι τουρκοφάγοι, ίσα ίσα που ήταν εξαιρετικοί και είναι, όσοι είναι εν ζωή εξαιρετικοί επιστήμονες. Και αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί όλο αυτό όπως καταλαβαίνουμε είναι έτσι και μια ψυχολογική επιχείρηση, δηλαδή όλο αυτό το να ονομάζεις και να καταδικάζεις και να δολοφονείς χαρακτήρες επειδή ακριβώς δεν έχεις επιχειρήματα, εμάς μας ενδιαφέρει η επιστήμη τι λέει.
μας ενδιαφέρει ως Έλληνες να ξέρουμε το άθλημα του αληθούς ως έτσι, κάτι που είναι διαχρονικό, να μπορούμε δηλαδή να χωρίζουμε αυτό που συμβαίνει πάντα. Τι εννοώ, για να μην θεωρητικολογούμε και να μην αμπελοφιλοσοφούμε. Οι πόλεμοι είναι, συνιστούν ένα εγγενές χαρακτηριστικό της διεθνούς ιστορίας. Αυτό δεν μας κάνει χαρούμενους, αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε. Είναι σαν μια κακή διάγνωση ιατρική. Υπάρχει αυτό. Άρα εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να κοιτάμε τι ισχύει διαχρονικά. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο την ιστορία, χωρίς να εγκλωβιζόμαστε αυτήν, όπως έτσι λένε πολλοί ότι καταδικάζουμε. Εμείς όσοι ασχολούμαστε με τη στρατηγική, τις διεθνείς σχέσεις, δεν είμαστε ιστορικοί. Χρησιμοποιούμε την ιστορία ως εργαλείο για να αποδείξουμε πώς μιλάει η ίδια ιστορία στα βάθη των αιώνων. Είναι η ψήθυρη της ιστορίας πάνω σε εμάς και στα αυτιά μας, μη τυχόν και βελτιώσουμε κάτι. Είναι για μένα, ναι, όχι, δεν είναι προφανώς τροκοφάγοι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν απλά ανεύθυνοι άνθρωποι οι οποίοι δολοφονούν χαρακτήρες και θα έπρεπε όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Θράκη και άλλα που έχουν συμβεί και αυτά που γίνανε το 20 σε Εύρο και Αιγαίο και αυτά που συμβαίνουν γενικά στην περιοχή μας. Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι αφελείς έλεγαν ότι δεν υπάρχουν πόλεμοι πλέον και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας παγκόσμιος πόλεμος πρακτικά, έτσι, προεόρτια σίγουρα παγκοσμίου πολέμου στην Ουκρανία, στην καρδιά της Ευρώπης, και έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί ζούμε μία δεκαετία, αυτή εδώ η δεκαετία θα είναι μία δεκαετία η οποία θα μετασχηματίσει τον κόσμο, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτούς τους μετασχηματισμούς, κύριε Δαμαβολίτη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε, και δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε στρατηγική που να είναι θεμελιωμένη στην επιστήμη, στη γνώση, μακριά από ειδοληψίες και όχι στην άγνοια. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τα υπόλοιπα είναι και για το που λέμε για τις ψυχολογικές επιχειρήσεις. Είναι για να πει κάποιος κάτι, να μαζέψει κόσμο που θέλει να τα ακούσει αυτό. Χρήσιμος είσαι όταν λες την αλήθεια. Αλήθεια, ενάντια στη λήθη λοιπόν. Κύριε Ντρίβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εσάς και τους ακροατές σας. Γεια σας.